Σε θεωρώ φίλο μου, σέβομαι απόλυτα αυτή την εμπειρία η οποία ήταν συγκλονιστική. Να πούμε για αυτούς που δεν θυμούνται, ο κύριος Μυρωδιάς ήταν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ μαζί με τους συναδέλφους του. Είναι αυτό το τροχείο που πραγματικά είχε συγκλονίσει πριν από κάποια χρόνια την ολόκληρη τη χώρα. Ο κύριος Μυρωδιάς αντιμετώπισε ένα σοβαρό το τραυματισμό, έπρεπε να περάσει χειρουργία για να αποκατασταθεί. Καταρχήν, Νίκο, χαίρομαι που σε βλέπω καλά. Να σε καλά, Μωρόνι, να σε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα στα παιδιά, στον πρόεδρό μας. Να είστε καλά. Νίκο, αυτή η εμπειρία σου, αυτή η άσχημη εμπειρία με τους δύο εξαιρετικούς συναδέλφους που χάθηκαν τόσο άδικα, δύο σπουδαίους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, ίσως να ήταν και ένα κίνητρο που σε έκανε να ενταχθείς σε αυτή την ομάδα και να βοηθήσεις. Γιατί εσύ βίωσες μια πάρα πολύ άσχημη εμπειρία. Αυτό το περιστατικό ταρακούνησε πάρα πολύ κόσμο και ένα παραπάνω εμένα που έζησα. Ήταν συντακτικό αυτό που είχα ζήσει, αλλά εκτός το περιστατικό, σαν πλήρωμα ασθενοφόρου του στο ΕΚΑΒ Κρήτης, είχα ζήσει πάρα πολλά περιστατικά. Mm-hmm. Είχα συναντήσει πάρα πολλά προβλήματα. Τώρα λοιπόν που αυτό το περιστατικό με ανάγκασε και έμεινα στο περιθώριο, εκτός υπηρεσίας, θέλησα να ενταχθώ σε αυτή την ομάδα. Πάρα πολύ μεγάλη καλή προσπάθεια από το Φραγκίσκο και από τα παιδιά. Μπράβο τους. Ήταν μια ομάδα που με ταρακούνησε. Ήθελα λοιπόν να ενταχθώ κι εγώ, για να βοηθήσω όσο το δυνατόν με τις δυνάμεις που μου είχαν από μία, να βοηθήσω τον συνάνθρωπο. Γιατί τόσα πολλά προβλήματα που είχαμε συναντήσει και βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να μην βοηθήσει κάποιος. Αφού λοιπόν η πολιτεία βοηθάει με τις δυνάμεις που έχει, να βοηθήσουμε κι εμείς με τις δικές μας δυνάμεις όσο το δυνατόν να γλιτώσουμε ένα παιδί, ένα συνάνθρωπό μας. Επειδή αυτό, Νίκο, σε λίγες ημέρες έχουμε αυτή τη θλιβερή επέτειο, ναι, όπου έφυγαν από τη ζωή ο Δημήτρης Βουρβαχάκης και ο Βαγγέλης Κελαράκης. Ήσουν στο ίδιο πλήρωμα. Δεν θέλω να σταθούμε σε αυτά. Καταρχήν, σε ευχαριστώ που πριν από κάποια χρόνια με εμπιστεύτηκες και ζωντανά μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή μίλησες για αυτή την εμπειρία που πραγματικά συγκλώνησε. Εγώ δεν θέλω να πάμε σε αυτό. Όμως, κανείς στην Κρήτη δεν θα ξεχάσει τον Δημήτρη, τον Βουρβαχάκη και τον Βαγγέλη, τον Κελαράκη. Είναι σπουδαίο ένας άνθρωπος που πάλεψε όπως εσύ μετά από τον τραυματισμό, την αποκατάσταση, ότι έχεις ευαισθητοποιηθεί και θέλεις να βοηθήσεις στο να μην έχουμε παρόμοια περιστατικά. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Το θανατηφόρο αυτό έγινε σε έναν δρόμο που πολλές φορές λέγαμε για το πόσο επικίνδυνος είναι και τον τελευταίο χρόνο ξεκίνησαν κάποιες παρεμβάσεις εκεί. Πώς νιώθεις γι' αυτό, όταν περνάς από αυτό το σημείο? Μανώλη, δεν είναι δυνατόν να περνάς από αυτόν τον δρόμο χωρίς στη θέω στη μέση. Είναι δυνατόν να περνάω και να βλέπω ότι αν υπήρχε αυτό το στιθέο, αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν ήταν στο σπίτι τους, δεν ήταν στις δουλειές τους και τώρα είναι πεθαμένοι. Γιατί, επειδή λείπει το στιθέο? Αν υπήρχε το στιθέο, αυτός ο άλλος οδηγός που έκανε την παράβαση, δεν θα χτυπούσε το στιθέο, να χτυπούσε τον εαυτό του και όχι τον άλλο που πήγαινε στη δουλειά του στο σπίτι του. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην υπάρχει αυτό το στιθέο στη μέση του δρόμου? Να γλιτώνει ο κόσμος, να γλιτώνουν τα παιδιά, να γλιτώνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, το βλέπω ότι γιατί τόσα χρόνια να χαθούν τόσες ανθρώπινες ζωές? Γιατί όταν έγινε το στιθέο από την Παπαναστασίου με τα λινοπεράματα, ήταν ο πιο βατωμένος δρόμος. Τα μαθήματα που κάναμε, αυτό λέγαμε. Και το σημείο στο Αρίνα. Θυμάμαι πάντα που λέγαμε το τροχαίο στο ύψος του Αρίνα. Μπήκε ένα στιθέο και σταμάτησε το τροχαία. Είναι δυνατόν? Γίνονται τροχαία, δεν λέω. Υπάρχουν παραβάσεις. Αλλά όχι θανατηφόρες. Γιατί λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι με το δικό μου περιστατικό να μην ζούσαν τώρα? Επειδή δεν υπήρχε το στιθέο. Ή αυτά τα έρματα, τα σαμαράκια, αυτά που υπάρχουν στους δρόμους. Είναι δυνατόν να πηγαίνει ένα στενοφόρο με ένα ορθοπαιδικό περιστατικό μέσα και να περνάει το κομμάτι της γέφυρας του Παπαναστασίου? Εκεί στη μέση όλοι έχετε οδηγίες, το βλέπετε. Είναι δυνατόν να πηγαίνει στο νοσοκομείο με τέτοιο ταρακούνημα?
Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είναι 200 μέτρα. Τόσα χρόνια μετά από αυτή την τραγωδία που δεν θα την ξεχάσεις ποτέ. Νομίζω ότι κανείς δεν ξεχνάει μια τέτοια εμπειρία. Πόσο μάλλον εσύ που ήσουν μέσα στο ασθενοφόρο και είδες τους συναδέλφους σου να χάνονται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ήταν και πραγματικά τραγικός ο τρόπος με τον οποίο χάθηκαν. Το ολοκαύτωμα στο ασθενοφόρο και όλο αυτό το οποίο ακολούθησε. Τι είναι αυτό που θέλεις να στείλεις σαν μήνυμα, έχοντας και αυτή την τραγική εμπειρία στο ενεργητικό σου. Και βεβαίως τη μεγάλη εμπειρία σου ως διασώστης. Πέντε πράγματα. Πέντε πράγματα, δεν είναι πολλά. Πέντε πράγματα. Κράνο ζώνη, όχι αλκοόλ, όχι κινητό. Και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο ΚΟΚ. Αυτά πέντε πράγματα. Αν έχει ο κάθε συνάνθρωπός μας στο μυαλό του, στο υποσυνείδητό του, δεν φοβάται τίποτα. Μάλιστα. Τόσο πιο αργά πας, τόσο θα πιο γρήγορα θα φτάσεις στο σπίτι σου. Θα επανέλθω σε εσάς για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι που είναι εκεί. Νίκο, σε ευχαριστώ διπλά γιατί πραγματικά θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια αυτή τη συγκλονιστική σου μαρτυρία και μάλιστα σε ζωντανή σύνδεση, απευθεία σύνδεση. Εκτίμησα πάρα πολύ το γεγονός ότι παρά τα προβλήματά σου ήρθες στο στούντιο και αυτό δεν το ξεχνάω. Μεταφέρω τη συμπάθεια όλων εδώ σε εσένα και βεβαίως στην οικογένειά σου αλλά και στις οικογένειες του Δημήτρη, του Βουρβαχάκη και του Βαγγέλη, του Κελαράκη.